παρέτη και στενοχώρια έχω αγάπη. Έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω ένα Radio Philips του 1940. Ένα εξαιρετικά ποιοτικό ραδιόφωνο. Χρειάστηκε αρκετική δουλίτσα να γίνει έτσι. Και τώρα είναι έτοιμο να ζήσει μια νέα ζωή. Δείτε το βίντεο, χαρείτε το. Σήμερα ημέρα Τρίτη 3 Νοεμβρίου αποφάσισα να ασχοληθώ με αυτό. Τα πράγματα είναι απελπιστικά. Τα καλώδια είναι όλα off. Όλα σπασμένα. Εάν ο μετασχηματιστής είναι καλός, θα ασχοληθούμε με αυτό. Θα πρέπει να ξεβιδωθεί όλο αυτό, να βγει στον αέρα, να ελέγξουμε πρώτα αν μπορεί αυτό το πράγμα να παίξει, να δούμε αν βγάζει τάση ο μετασχηματιστής. Τώρα εδώ πως θα βγει άκρη με τα καλώδια, άλλη υπόθεση. Και μετά βακελιτένιο σασάκι. Τι να πω, εδώ μέσα διαλυμένα, από εκεί δεν ξέρω τίποτα. Όπως καταλαβαίνετε, η μία εβδομάδα θα είναι πολύ ελάχιστη. Για να έρθει στα ίσο του αυτό το πράγμα. Βγήκε το χαρτόνι και η κατάσταση από κάτω είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να δει κανείς. Αυτό το ράδιο, τα στοιχεία του όπως είναι μέσα, φαίνεται σαν να μην το έχει πειράξει κανένας, σαν να μην έχει δουλέψει ποτέ. Δεν φαίνεται κανένα καταπονεμένο στοιχείο. Είναι εντυπωσιακό. Δύσκολα τα πράγματα. Αυτά όλα είναι πρωτεύοντα. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9. Τι γίνεται τώρα? Αυτός είναι επιλογή αστάσεων. 2, 4, 6 επιλογές. Αυτό που σκέφτομαι δεν μπορεί να βγει ακριβικά, αλλά έχουν συνέχεια από εδώ, αλλά έχουν συνέχεια από εκεί. Θα πρέπει το πρωτεύον του μετασχηματιστή να έχει δύο τυλίγματα, τα οποία να τα βάζει σε σειρά και παράλληλα. Σε σειρά όταν είναι για 220 και παράλληλα όταν είναι για τις μικρές τάσεις. Το πώς θα βρεθεί θα σας δείξω στη συνέχεια, όχι πάντως τοποθετώντας τάσεις στο μετασχηματιστή αυτή τη στιγμή.
εάν ο μετασχηματιστής βρεθεί εντάξει, θα ακολουθήσει η αντικατάσταση των καλωδίων. Μετασχηματιστούν συνέχεια. Βγήκε από τη θέση του για να μπορέσουν να κάνουν πιο εύκολα τη δουλειά. Εδώ, σε αυτά τα δύο καλώδια, είναι τα 6,3. Αυτά βρίσκονται σχετικά εύκολα σε ένα κύκλωμα. Έχω συνδέσει μια γεννήτρια ακουστικής σε συχνότητα 500 κύκλων και όσο σήμα δίνει. Γιατί όσο να είναι τη βραχυκυκλώνει την πηγή. Επειδή είναι χαμηλού Z. Και βέβαια έβαλα 500 κύκλους να έχει μεγαλύτερο Z. Λοιπόν, βρήκα τη συνέχεια των σπυρών του τυλιγμάτου του μετασχηματιστή. Βλέπετε, εδώ και εδώ έχει 4,88 βολτ. Στο αμέσως επόμενο 9,80, το διπλάσιο. Και συνεχίζει από εδώ. Δηλαδή αυτό το τύλιγμα είναι 110 βολτ, άλλα 110 βολτ αυτό και συνεχίζουμε από εδώ 10,80, 11,40, πρέπει να είναι για 220-240 βολτ και πάμε εδώ όπου είναι η υψηλή τάση με μεσαία λήψη εδώ που βάζω το κορκοδυλάκι. 13,8, δηλαδή περισσότερο από την τροφή θα πρέπει να είναι γύρω στα 350 βολτ και το άλλο τύλιγμα το ίδιο πάλι. Από ό,τι φαίνεται έτσι πρέπει να είναι η συνδεσμολογία. Θα το συνδέσω τώρα με το Variac να δούμε το αποτέλεσμα. Α, να πω επίσης ότι ο μετασχηματιστής αυτός έχει μία προστασία από θερμοκρασία και είναι αυτά εδώ τα άκρα. Έχει ένα διμεταλλικό στοιχείο εδώ, το οποίο όταν ζεσταίνεται μαζεύεται και δεν κάνει επαφή. Τώρα εδώ ακουμπάει αυτό ο ακροδέχτης με τον κόκκινο, ο κίτρινο με τον κόκκινο. Όταν ζεσταθεί λοιπόν αυτό εδώ, το πράγμα ανοίγει. Ωραία λοιπόν, θα συνδέσω το Variac στη μεγαλύτερη λήψη και βλέπουμε τι θα πάρουμε. Λοιπόν, έτοιμος, πυρ. Ξεκινάω σιγά σιγά. Ας βάλουμε 50 βολτ. 50 βολτ είμαστε εδώ. 1,6 βολτ τάση νημάτων. Μετράω εδώ στην τάση νημάτων. Επομένως, 4 φορές απάνω, 4,6,24. Να, μάλλον καλά πηγαίνουμε. Ας πάμε στα 100 βολτ. 100 βολτ. 3. Ωραία, ωραία, μια χαρά. 3 βολτ. 150. 4,6. 200, 6,3 χωρίς φορτίο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει, θα ήθελα λίγο παραπάνω γιατί με το φορτίο θα πέσει, αλλά εντάξει, δεν πειράσει. Μας λείπουν ακόμα 25 βολτ, να τα δώσουμε και αυτά. Είναι εδώ full το Variac, λέει 7 βολτ. Λοιπόν, ωραία, κλείνω. Πάμε να κοιτάξουμε τώρα την υψηλή. Όχι αυτά, αυτά εδώ θα βάλω στο ένα τύλιγμα.
100 βολτ, 125. Βολτ, 260. Μάλλον θα έπρεπε να είναι πιο πάνω. Εάν, δεν ξέρω, έχει ή δεν έχει το μεγάφωνο πίνει, δεν το ξέρω ακόμα. Αν δεν έχει, είναι εντάξει. Ωραία. Λιχνία, έβαλα και τη λιχνία. Αλλά από ό,τι φαίνεται η λιχνία δεν ανάβει. Και όταν την πήρα στο χέρι κουδούνιζε λίγο. Μάλλον είναι off. Κρίμας. 5 βολτ. Τι μπορούμε να βάλουμε, θα δούμε. ΑΖ1 4 βολτ. Επομένως τα πράγματα είναι δύσκολα για αντικαταστράτρια. Λοιπόν, έχουμε 3,8 βολτ με 200 βολτ τροφοδοσία. Λοιπόν, πάει και αυτό. Να ξέρουμε δηλαδή τι μας γίνεται. Τώρα θα πρέπει να τακτοποιηθούν τα καλώδια του μετασχηματιστή για να μπορέσω να το συνδέσω έτσι με ωραία καλώδια. Ημέρα δεύτερη. Η προσπάθεια ανακατασκευής έχει προχωρήσει. Ο μετασχηματιστής και τα καλώδια έχουν συντηρηθεί, έχουν αλλαχτεί τα καλώδια. Έχει περαστεί με βερνίκι και νομίζω ότι είναι έτοιμος. Εδώ έχει αφαιρεθεί η μία από τις δύο βαθμίδες που έχει το μηχάνημα. Αυτό εδώ το τμήμα περιέχει μία ενισχύτρια IF και τη λιχνή ακουστικής. Φαίνεται να υπάρχει ένα πρόβλημα με το μεγάφωνο, το οποίο το ποινίο του είναι πάρα πολύ υψηλής αντίστασης. Μέτρησα 7 με 8 κιλών, πράγμα που δεν είναι σωστό. Μάλλον θα πάει για φούντο το μεγάφωνο. Εδώ είναι ο μετασχηματιστής εξόδου. Μετασχηματιστές μέσης συχνότητας αυτοί εδώ. Έχουν αλλαχτεί ηλεκτρολυτικοί στους οποίους ίσως υπάρχει μία λάθος τοποθέτηση από τον προηγούμενο, αλλά θα το δοκιμάσω όπως το είχε κάνει αυτός. Και προχωράμε. Πιθανόν αυτή εδώ η βαθμίδα να μπορεί να ελεγχθεί όπως είναι, τοποθετώντας μέσα στη συχνότητα IF εδώ και το τροφοδοτικό εδώ πέρα. Δεν ξέρω ακόμα, θα το κοιτάξω. Μήπως μπορώ να το δουλέψω έτσι για πιο μεγάλη ευκολία. Θα καθαριστεί τώρα. Τι άλλο? Και βλέπουμε. Εξαιρετική κατασκευή, όπως σας είπα. Αυτό το πλαίσιο είναι από βακελίτη και εσωτερικά έχει περασμένο ένα υλικό μεταλλικό. Εδώ μέσα έχει, αυτό το υλικό είναι αγώγημο. Αυτοί εδώ οι πυκνωτές ίσως χρειαστούν αλλαγή, έχουν διαρροή αυτοί εδώ, αλλά θα ήθελα να το δοκιμάσω όπως έχει. Το κύκλωμα υψηλής το είχα μετρήσει και είχε αρκετή διαρροή. Τώρα που απομονώθηκε αυτή εδώ η βαθμίδα, δεν ξέρω αν έχει, θα το κοιτάξω.
Δηλαδή έδειχνε μία αντίσταση 10 κιλών περίπου το κύκλωμα υψηλής που είναι απαράδεκτο. Θα δω τώρα τι γίνεται και θα στο συνεχίσω σήμερα. Αφού λοιπόν έχει τελειώσει η τακτοποίηση του πρώτου στάδιου, θα ελέγξουμε τώρα στατικά το μηχάνημα τι γίνεται. Χωρίς λιχνίες απάνω, έχω τοποθετήσει υψηλή τάση 300 βολτ και εδώ βλέπουμε τις διαρροές, οι οποίες είναι 2,5 μιλιαμπέρ αυτή τη στιγμή. Ακουμπώντας αυτό το πυκνωτή που το έκανα προηγμένως, η διαρροή πάει 7 μιλιαμπέρ, πρέπει να αλλάχτει και αυτός, αλλά και αυτός εδώ πέρα, και θα πλησιάσουμε τα μηδενικά στοιχεία. Λοιπόν, πάμε για την αλλαγή αυτού εδώ που μας ανεβάζει το ρεύμα και είμαστε εντάξει, δεν έχω να κοιτάξω τίποτα άλλο, τελειώνει αυτό. Οι άλλοι πυκνωτές 1, 2, 3, 4, 5 δεν επηρεάζουν τις διαρροές, θα είναι του AVC ή σε ζευτική ακουστικής. Προς το παρόν τους αφήνω έτσι. Ημέρα Τρίτη. Οι προεργασίες έχουν γίνει. Έχουν αλλαχτεί μερικά καλώδια και τρεις πυκνωτές. Λοιπόν, η συνέχεια θα είναι με την τοποθέτηση τάσης για έβρεση διαρροών. Θα δούμε τι θα δείξει. Έλεγχος του δευτέρου σταδίου της βαθμίδος αυτή. Έχω τροφοδοσίσει 6,3 κανονικά από το μετασχηματιστή του. Είναι λειτουργία, αλλά η υψηλή τάση έχω συνδέσει από το τροφοδοτικό. Έχω βάλει 230 βολτ. Το ρεύμα είναι σχεδόν 50 μιλιαμπέρ. Καλή ένδειξη. Έχουμε ακουστική απόκριση. Κάτι πάει καλά. Όσο δίνει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν έχουμε καμία ένδειξη από εδώ που θα έπρεπε να βάλουμε σήμα IF που έβαλα και δεν περνάει τίποτα. Μετρώντας το λοιπόν, βρέθηκε ότι ο μετασχηματιστής αυτός εδώ, της μέσης συγνώτης ο πρώτος, και από τα δύο τυλίγματα είναι κομμένος. Πρόβλημα λοιπόν εδώ πέρα, στο μετασχηματιστή, να δούμε τι έχει συμβεί. Ημέρα Τέταρτη. Πρώτη μέρα καραντίνας. Λοιπόν, ο μετασχηματιστής μέσης συγνώτης διορθώθηκε. Ήταν κομμένο στην άκρη ένα σύρματάκι πάρα πολύ ψηλό. Πρώτη φορά είδα τόσο ψηλό σύρμα. Και το μηχάνημα μπήκε στην πρίζα. Έγινε τροφοδοσία νημάτων από το μετασχηματιστή του, αλλά επιφυλακτικά ακόμα χρησιμοποιώ τάση από το τροφοδοτικό. Δίνω 210 βολτ τώρα, το ρεύμα είναι 35 μιλιαμπέρ και έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Έχω συνδέσει την είσοδο της γεννήτριας εδώ και έχουμε το πρώτο αποτέλεσμα. Ακουστικό σήμα 1 βατ, αλλά εδώ είναι το πιο παράξενο που έχω δει. Ενώ το μοντέλο αναφέρεται σαν 842 που το έχω βρει σε φωτογραφία, ό,τι συμβαίνει εδώ είναι σε άλλο μοντέλο. Το σήμα της γεννήτριας 300 μικροβολτ, αλλά συχνότητα, κοιτάξτε, στην πάντα 50 έως 170 χιλιοκύκλους, κάτι πιο λίγο από 130 χιλιοκύκλους. Αυτό το πράγμα τόσο χαμηλά δεν το έχω ξανασυναντήσει.
Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι σωστά και θα δούμε τι θα βγάλει αυτό το πράγμα. Έχω πολύ περιέργεια πώς θα πάει στη συγνότητα σίδωλα. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω εδώ, αρχίζω τώρα πια το κομμάτι της ΑΡΕΦ. Καλά ξεμπερδέματα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πώς θα βγάλουμε άκρη τώρα εδώ? Κοιτάξτε εδώ φίλοι μου, αυτό είναι η βαθμίδα IF και ακουστική, μέση και ακουστική, και αυτή είναι η βαθμίδα της RF. Η συγνότητα της μέσης συγνότητας είναι ό,τι μικρότερο έχω δει μέχρι τώρα, είναι 126 χιλιόγυκλους. Πάμε παρακάτω. Γιατί αυτό? Αυτό δίνει μια πολύ καλή επιλεκτικότητα στο εύρος ζώνης. Λοιπόν, θα σας δείξω το εξής. Παίρνω δείγμα από το τοπικό ταλαδοτή εδώ. Συγνότητα τοπικού ταλαδοτή 1326. Συγνότητα λήψος 1200. Μείον 4 χιλιόγκλους, συν 4 χιλιόγκλους. Μισή ισχύ. 2,5 χιλιόγκλους κάτω, 2,5 χιλιόγκλους απάνω. Συγνότητα είδωλο. Πρέπει να είναι 1460. Μείον 60 dBm. Μείον 60 dB. Έχω βάλει σήμα τώρα 4 mV και ήμουνα στα 40 μικροβολτ. Καταπληκτικό. Philips. Δεν είμαι εγώ για προκοπή. Εγώ είμαι αγάπη δίκοπη. Σου το κοπή, σου το κοπή. Εγώ είμαι αγάπη δίκοπη. Σου το κοπή, σου το κοπή. Καλησπέρα κύριε. Σήμερα κάτι διαφορετικό, ένα εξάρτημα. Έχουμε εδώ ένα μεγάφωνο 10 ιτζών από ραδιόφωνο Philips του 1938-1940. Το έχω καλύψει τώρα, δεν πειράζει, θα το δείτε στις φωτογραφίες. Λοιπόν, τι έχω να σας πω γι' αυτό? Αυτό είναι ένα μεγάφωνο το οποίο ονομάζεται ηλεκτρομαγνητικό κινητού ποινίου. Έχει κινητό ποινίο όπως τα σημερινά μεγάφωνα, αλλά ο μαγνήτης του εδώ δεν είναι σταθερός, ένας σταθερός μαγνήτης, αλλά είναι ένα ποινίο που μέσα του περνάει ρεύμα και δημιουργεί
το μαγνητικό φαινόμενο. Λοιπόν, είναι γνωστά αυτά τα μεγάφωνα, αλλά σήμερα συνάντησα κάτι διαφορετικό και είπα να σας το πω. Αυτά τα μεγάφωνα μέχρι τώρα τα συναντούσα και μπαίναν στην εξής συνδεσμολογία. Τα έχω κάνει με διόδους εδώ, δεν πειράζει, για να είναι πιο κατανοητά. Μετά την τάση, την παραγωγή της τάσεως από τη γέφυρα και την πρώτη εξομάλυνση, πήγαινε σε σειρά το ποινίο του μεγαφώνου, το οποίο είχε μια ομική αντίσταση 1200 έως 1900 ohm, το οποίο εκτός τη δουλειά που έκανε το μαγνητικό πεδίο, χρησιμοποιούταν και σαν φίλτρο LC στο DC. Η πτώση τάσεως επί του ποινίου ήταν περίπου 70-60-70 volt, ξεκινώντας από μια αρχική υψηλή τάση 350-330 volt, φτάναμε στα 280 μέχρι 260-250 volt. Το ρεύμα που περνούσε μέσα από το κύκλωμα όλου του ραδιοφώνου ήταν αυτό που δημιουργούσε το μαγνητικό πεδίο, το οποίο ήταν από 70 έως 90 mA. Μία ισχύς η οποία μεταφράζεται σε 5 με 6 βατ, πείτε τη χοντρικά. Εγώ αυτά τα στοιχεία γνώριζα μέχρι τώρα, περίμενα και σε αυτό να μετρήσω κάτι ανάλογο, γύρω στα 1000 με 2 κιλό αντίσταση. Όμως αυτό που μέτρησα μου έδωσε την εντύπωση ότι το μεγάφωνο αυτό, το ποινίο του είναι καμένο. Γιατί μέτρησα, κύριε, 12 κιλό. Εδώ είναι το τυλιγμά του. Είχε και μία αντίσταση εδώ σε σειρά. Δεν κατάλαβα τι ήταν, γιατί έκοψα τα καλώδια που ήταν όλα φαγωμένα, χαλασμένα από τη σύνδεση και δεν είχα τη σύνδεση εκείνη τη στιγμή. Υπέθεσα λοιπόν ότι το ποινίο αυτό είναι καμένο. Κοιτώντας ξανά το σχέδιο, δεν το πολύ πρόσεξα και πολύ και ξαφνικά είδα ότι το ποινίο αυτό εδώ συνδέεται στο συν, μισό λεπτό, και στο πλήν της τάσεως. Άρχισα να μετρώνε τα ζουζούνια και κατέβασα και τα χαρακτηριστικά και κάπου εδώ είδα ότι αυτό που είχα μετρήσει, το 377, όπως το ονομάζει, είναι 12 κιλό. Και το ποινίο εδώ του μεγαφώνου 4 ohm. Έτσι λοιπόν βρέθηκα σε μια κατάσταση που δεν είχα ξαναδεί ποτέ και γι' αυτό θέλησα να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί αυτό είναι λίγο γνωστό, πολύ γνωστό. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση όπου μετά την ανόρθωση το ποινίο μπαίνει μαζί με την αντίσταση αυτή, την οποία αν θες τη χρησιμοποιείς, βασικά ήταν βραχυκυκλωμένη, η οποία είναι 2,5 κιλό, στο συν και στο πλήν. Ακολουθεί βέβαια το δρόμο του, το ποινίο εξόδου από τη λιχνία εξόδου και το μεγάφωνο. Έτσι λοιπόν έχουμε μια διαφορετική συνδεσμολογία, 12 κιλό ποινίο στο συν και στο πλήν. Το 12 κιλό ποινίο μας δίνει ένα ρεύμα 25 mA, 300 βολτ που έχει εδώ, δια του 12 κιλό, ή άμα προσθέσουμε και την αντίσταση 20 mA. Μία ισχύς πάλι 6 βατ που χρειάζεται αυτό το ποινίο και λειτουργεί. Αυτά λοιπόν για το ποινίο, για τα μεγάφωνα μάλλον, ηλεκτρομαγνητικά. Είναι έτοιμο, έχει καταπληκτικό ήχο και είναι κάπως παρεξηγημένα αυτά τα μεγάφωνα. Είναι πολύ υψηλής ευαισθησίας, με 1 με 2 βατ αποδίδουν υπέροχο μπάσο. Υπέροχο μπάσο. Με μεγάλο τονισμό της λέξεως. Πιστεύω να φανούν χρήσιμα σε όσους δεν γνωρίζουν τουλάχιστον το πρώτο ή και το δεύτερο θέμα. Αυτά ακούστε το κιόλας από το μεγάφωνο, έτσι όπως το σύνδεσα, το είχα σύνδεσει με το που το κατάλαβα από το τι ήταν. Αυτά, ευχαριστώ πολύ.
Έχουν περάσει αρκετές μέρες από το τελευταίο βίντεο. Τρεις ίσως, δεν ξέρω. Η βαθμίδα εισόδου και μίξεως δεν παρουσίασε πολλά προβλήματα. Αλλάχτηκανε προληπτικά ένας δύο πυκνωτές από Ζευτικός και του AVC. Λειτουργήσε εύκολα. Το μάτι έχει αποκατασταθεί με καινούριο. Η ανόρθωση δουλεύει κανονικά και τροφοδοτείται από τα δικά του στοιχεία. Το μεγάφωνο έχει τακτοποιηθεί. Το κουτί επίσης έχει τακτοποιηθεί και είναι η ώρα να μπει στο κουτί του. Υπάρχει όμως ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί θα πρέπει να τακτοποιηθεί η κίνηση, η οποία κίνηση πρέπει να πάρει από αυτό εδώ το ράουλο, να περάσει από εδώ και από εκεί και μετά να πάει μέσα στο εσωτερικό πάνελ. Πώς θα γίνει αυτό, το δεν ξέρω. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πώς δηλαδή αυτό θα πάει μπροστά και θα μπορέσω να το τυλίξω γύρω γύρω από το καρούλι. Θα μου πεις σιγά τα προβλήματα που έχεις. Πολλές φορές αυτά είναι πολύ 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 χρονοβόρα. Άντε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Κάποιος πως αυτό εδώ το πράγμα θα πάει στη θέση του. Εδώ, εδώ, εδώ δηλαδή, όταν μπει στο κουτί, από εδώ και μετά έρθει τέσσερις βούρες αυτό εδώ πίσω. Εγώ θα σκίσω τα πτυχία μου. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Και με αυτό το σειρματόσκηνο, το οποίο αμέσως ξετυλίγεται, είναι φιόγκος. Έστω ότι το βάλαμε μέσα, έστω ότι βάλαμε την πλάκα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Για να φιλήσω.
για να φιλήσω. Κι εγώ σ' αγαπώ και σε σκεφτώ μακρόμα. Τι πηγαίνει με αυτό τώρα τελειώσαν όλα. Κάπου εδώ τελειώνει και η επισκευή του. Δυστυχώς το τζάμι τα γράμματα του ήταν στο παραπέντε να εξαφανιστούν, δεν έπαιρνε άλλη καθαριότητα, έχει ευθυγραμμιστούν όλοι οι άντιγα, είμαι στα 300 μέτρα εδώ, ένα μεγάκυκλο χιλίους σήμα 30 μικροβόλτ. Είναι σταθερό το ίδιο παντού, 400 μέτρα. Μέτρα 1500. Πούντε. Λίγο πιο χαμηλό. Ωραία, μια χαρά. Αυτά είχε να μας δώσει αυτό το ραδιόφωνο και πραγματικά ευχαριστήθηκα την επισκευή του. Ευχαριστώ επίσης το φίλο, τον Κώστα που μου το δώρησε. Α, τα κουμπάκια του έχουν παραγγελθεί, θα έρθουνε και θα ομορφύνει ακόμα περισσότερο. Αυτά, ευχαριστώ και πάλι.